with a special Woodwind! Woodwind! Woohoo! Σήμερα είναι Audition Day! Σήμερα ξυπνήσαμε στις 5:20 το πρωί. Για να έρθουμε και να είμαστε εδώ λίγο νωρίτερα, γιατί... Όταν δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Ναι, φτάσαμε εδώ στις 7 η ώρα. Και η Ελευθερία μας είχε πει ότι είχε τυχιώσει στις 8:30. Μπορείτε να καταλάβετε που πάω, έτσι. Τελικά, τι ώρα έχεις τυχιώσει η Ελευθερία? 9:30. Τι ώρα? 9:30! Αχα! Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε έρθει πάρα πολύ νωρίς. Αλλά εντάξει, αυτό είναι καλό. Το πρόβλημα είναι ότι τις Κυριακές στο Λονδίνο τίποτα δεν ανοίγει πριν τις 9. Ναι, αλλά πες, καταφέραμε να βρούμε ένα τουρκικό μαγαζάκι. Αμέ! Και ήπιαμε καφέ. Ελληνικό. Yeah! Ονομαζόταν τουρκικός, αλλά είναι ελληνικός. Γεια σας, πάω στο μάθημα χορού και είναι άλλη μια μέρα και άλλη μια σπουδαία κουρία. Όταν η μάνα σου δεν έχει γιο, πετάς τα σκουπιδιά σαν καλή κόρη. Πρέπει να τα σπάσεις, να τα βγάλεις, να τους κάνεις με το ποδαράκι σου μία κούρβα. Hit it! Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ήλιο στο Λονδίνο. Ισχύει! Τώρα βγήκε... το σκέφτηκα, δεν μου είχε κάνει τίποτα. Βγήκε και είμαστε στο σπάσι... Δεν σας κάνω πλάκα, αλλά όταν ήρθαμε, ήμασταν λίγο λες και έχουμε κατέβει στο τρένο του Ρουφ 12 η ώρα το βράδυ. Όχι αστεία. Άμα είστε καλλιτέχνης και έχετε κάνει ποτέ πρόβα σε προβάδικο στο Ρουφ, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Νομίζω καλύτερα περνάνε αυτοί που δίνουν τους φίλους. Ναι και όχι. Για πέτσο βαριούνται. Όχι, αν έχεις πράγματα να κάνεις, δεν βαριέσαι ποτέ. Down tools, but put some warm over your shoulders and cover your larynx because we're going into the cold and over to the other studio. That's up with me. Go, 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 Rogan. And now, the six Merrick Norrises of the Cook County Jail in their edition of the Cell Block Tango. They will have been split into dance abilities, so there'll be half your dance per group and half will do their speeches or their songs, and then it will swap over. The reason we separate my dance ability is to make the classes more comfortable. They'll also do their speeches and they will do their songs. They'll be able to choose one of their speeches, and then with their songs they'll do one of their songs. Again, if the person setting may want to see more, sometimes they do, sometimes they don't. Again, there is nothing in it. Τι ακριβώς θα κάνει η Ελευθερία για τις επόμενες 6 ώρες. Ναι, 6 ώρες. Θα παίρνει μια audition, χωριστούν σε δύο group και θα κάνουν χορό και ύστερα θα κάνουν τραγούδι και υποκριτική. Οπότε μέχρι να γίνουν όλα αυτά, μέχρι να τελειώσει η Ελευθερία, επειδή δεν θα έχω την ευκαιρία να τη δω, λέω να πάω μέχρι το mall να δω τι παίζει. Πιο πιθανό είναι να κάτσω να διαβάσω το βιβλίο μου. Πήρα ένα καινούριο βιβλίο. Άμα το έχει διαβάσει κανείς, πείτε μου γνώμη. Είχα την ταινία πολύ παλιά, μου άρεσε πάρα πολύ και είπα να το διαβάσω αντί να την ξαναδώ. Το κινητό μου κάνει zoom όποτε πατάω να βγάζει βίντεο και αυτό δεν είναι απόλυτα λογικό. Θέλω εγώ να κανονίζω το zoom μου, φίλε μου. Γιατί το κανονίζεις εσύ, δεν θέλω να είμαι τόσο κοντά. Νομίζω εκεί
Είναι καλά. Και τώρα θα πάω να πάρω στη μαμά μου το αγαπημένο της γλυκό από ένα μαγαζί που είναι εδώ κοντά. Και όποτε έχω χρόνο το παίρνω, μωρή, για να χαίρεται. Η μέρα είναι τέλεια σήμερα, δεν κάνει κρύο, οπότε και λίγο βόλτα. Λούση. Και κάνοντας ασκήσεις. Συνειδητοποίησα κάτι. Όσες φορές φόραγα τα ακουστικά μου και έκανα βίντεο, δεν υπήρχε ήχος. Που είμαι ηχολήπτρια και πρέπει να το ξέρω αυτό, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω, παιδιά. Φόραγα τα ακουστικά μου στο ασανσέρ, ας πούμε, ή στο δρόμο και έκανα vlog και απλά δεν άκουγες τίποτα. Η βαφτιστήρα μου. Τώρα πρέπει να το κάνει αυτό η Ραφαέλα. Είναι ξυπνά η Σοφία. Τώρα, ακριβώς. Έτσι. Θα σας πω ένα fact. Να το γυμναστήριο. Γεια σου! Επειδή γυμνάζω πάρα πολύ τα πόδια μου, πάντα όταν γυρνάω από το γυμναστήριο, είναι δύσκολο για μένα να περπατήσω μέχρι το σπίτι. Γι' αυτό τα πόδια μου να τρέμουν λιγάκι και να πηγαίνουν κάπως. Επειδή κάνω και ανοίγματα στο τέλος, όταν γυρνάω είμαι κάπως. Απλά θέλω να κάτσω κάπου και να με πάρουν αγκαλιά και να με πάνε σπίτι. Είναι, ξέρω, 5 τετράγωνα, αλλά είναι βασανιστικά για τα πόδια μου. Αλλά εντάξει, το έχουμε. Ναι, γύρισα από τον πόλεμο. Το ξέρω, έχεις να με δεις χρόνια. Δεν ξέρω πώς, αλλά πάντα καταλήγω να σας μιλάω είσαι ασανσέρ στο κρεβάτι μου. Για κάποιο λόγο νιώθω πάρα πολύ κουρασμένη. Μπορείτε να δείτε και εδώ την ομορφιά. Επίσης νιώθω να ζαλίζομαι λίγο, οπότε είπα να ξαπλώσω λίγο νωρίς. Απλά θα βλέπω εδώ Masterchef. Ναι, είμαι Masterchef fan. It's fun! Anyway, αυτά από μένα. Θα τα πούμε αύριο ξανά. Καληνύχτα. Πού είμαστε, δεν ξέρω να καταλάβετε τι κάνουμε. Πού είμαστε, τα χάρη μου.